Να δούμε μία ακόμη είδηση που αφορά. Δεν κατόρθωσε να πείσει τα μέλη του κόμματος για την αναγκαιότητα των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας. Και όντως, οι μεταρρυθμίσεις αυτές, που συμπεριλαμβάνουν δραστική μείωση των επιδομάτων ανεργίας, έχουν προκαλέσει κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι σοσιαλδημοκράτες παίρνουν τώρα μόλις το 24% των ψήφων. Κάτι που αποτελεί ιστορικό χαμηλό και προμηνύει την πανολευθερία τους στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Ρέντα βεβαιώνει ότι θα ακολουθήσει και στο μέλλον το δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Das ergibt sich schlicht aus dem Amt des Regierungschefs. Es ist ein Prozess, der objektiv notwendig ist und von dessen Notwendigkeit und Weiterführung. Στον ίδιο δρόμο θέλει να βαδίσει και ο επίδοξος διάδοχος του, Franz Müntefering. Ο κύριος Müntefering, που είναι τώρα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, θεωρείται άνθρωπος που ξέρει να χαϊδεύει την ψυχή του κόμματος. Wir wollen als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht den Rückwärtsgang einschalten, so schwierig die Dinge sind, sondern wir wollen es. Und wir werden, wenn wir das schaffen, auch das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Είμαστε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε τους βασικούς άξονες της πολιτικής που προτίθεται να εφαρμόσει. Ο Μανώλης Σταυρουλάκης κατέγραψε τα κυριότερα σημεία από το οικονομικό πρόγραμμα που περιέγραψε ο κύριος Παπανδρέου. Μανώλη. Πράγματι, Μαρία, το πρόγραμμα του παρουσίασε ο κ. Παπανδρέου εστιάζεται στον πολίτη και κυρίως στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έχει ενσωματώσει πολλά από τα μέτρα που έχουμε δει ήδη στη χάρτα σύγκλησης και βέβαια αναφέρεται έχει σαφή μέτρα για την εξυγίανση του δημοσίου, για τη μείωση της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρούν όλους τους πολίτες. Να πούμε λοιπόν καταρχήν για τις συντάξεις που είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε δεσμεύεται για μια αύξηση της τάξης του 5% ετησίως. Το ΕΚΑΣ από 140 ευρώ, το οποίο είναι σήμερα και βλέπουμε και στην κάρτα μας, θα διαμορφωθεί στα 200 ευρώ το 2008. Επίσης να πούμε ότι η κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ από 200 ευρώ που είναι σήμερα θα διαμορφωθεί στα 300 ευρώ το 2008 και η κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ μαζί με το ΕΚΑΣ από 552 ευρώ που είναι σήμερα θα φτάσει τα 700 ευρώ το 2008. Μια σημαντική αλλαγή αφορά το θέμα των εφοριών, που εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Στο εξής, οι ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώνονται στις εφορίες. Με αυτόν τον τρόπο θα παίρνει ο κάθε πολίτης ένα ενιαίο έντυπο που θα έχει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Επίσης, να πούμε, θα γίνει μια νέα επανεξέταση του συστήματος φορολόγησης. Θα έχουμε ένα νέο σύστημα, θα έχουμε μια αναμόρφωση δηλαδή, που στόχο θα έχει την απλοποίηση. Και βέβαια αυτό που αναφέρεται και στο πρόγραμμα, να υπάρχει ένας νόμος για όλους τους πολίτες. Μάλιστα. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε. Το σπίτι της Άρσης Βαρών από πολύ νωρίς γέμισε ασφιχτικά από συνέδρους οι οποίοι ήρθαν από όλη την Ελλάδα για να πάρουν μέρος σε μια ιστορική, όπως τη χαρακτήρισαν, διαδικασία και να ακούσουν τις θέσεις του νέου πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από όσα διαδραματίστηκαν μέσα και έξω από την αίθουσα που έγινε το έκτακτο συνέδριο. Ανάμεσα στους νέους επέλεξε να καθίσει ο Γιώργος Παπανδρέου. Η Ειρήνη Κωστάκη και η Ελίνα Στεργάτου ήταν εκεί. Ήταν χαμογελαστός, άνετος, σίγουρος. Εμπνέει μια σιγουριά. Τώρα ακούστε τον κόσμο που χειροκροτάει μέσα. Αυτό μιλάει από μόνο του. Δείχνει αρκετά σίγουρος, δείχνει συγκινημένος με την συμπαράσταση του κόσμου. Δείχνει ότι έχει πραγματική όρεξη για δουλειά. Και όραμα για καινούργια πράγματα που δεν τα έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα. Νωρίτερα, σύνεδροι και φίλοι του ΠΑΣΟΚ είχαν δημιουργήσει το αδιαχώρητο γύρω από το σπίτι της Άρσης Βαρών στην Νίκαια. Οι πιο πρωινοί προέρχονταν από τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Από Ήπειρο, ως πρωτεία. Από Άρτα. Αρκετοί συνέδροι έχουν δώσει ραντεβού στα σκαλοπάτια. Με νεύματα αλλά και με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων καταφέρουν να συναντηθούν. Να ρωτήσουμε. Προσεγγίζουμε ορισμένους για να μας πούν τις πρώτες τους εντυπώσεις. Να εκλέγει πρόεδρος ο Γιώργος Παπανδρέου και να πάνε όλα κατευθείαν για να πάει η Ελλάδα μπροστά. Είναι ξεκάθαρο ότι το κλίμα έχει αλλάξει πανελλαδικά. Το ΠΑΣΟΚ προχωράει μπροστά. Η αλλαγή που γίνεται είναι πάρα πολύ σημαντική. Η φοιτήτρια Ευαγγελία Τζίκα ταξίδεψε από τα Ιωάννινα και περιμένει να ακούσει τις θέσεις του Γιώργου Παπανδρέου πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Θέλουμε λίγο πιο πολύ διαφάνεια, λίγο πιο πολύ αντικειμενικότητα και τα προσόντα μας να έχουν απήχηση. Χρειάζεται μια σύνδεση της παραγωγικής εργασίας με το πανεπιστήμιο.
Οι σύνεδροι πριν μπουν στο κεντρικό χώρο ομιλιών περνούν εδώ από τα ΚΙΣΕ, όπου λαμβάνουν τη διαπίστευσή τους μαζί με το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Στις 11.30 φτάνει ο Πρωθυπουργός και οι δημοσιογράφοι τον πολιορκούν για μια δήλωση. Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, κοντά στην κεντρική είσοδο έχει σταθμίσει μια κινητή μονάδα. Ένα σύνεδρος από τους Αγίους Αναργύρους κάνει την αρχή. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται ένα σταθμός του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Υπάρχει επίχυση και ακόμα είναι νωρίς και δεν έχουν πάρει όλοι αυτά τα έντυπα. Σε λίγο θα τα έχουν όλοι στα χέρια τους, θα έχουν πολλές ώρες μέσα να τα ξεφυλίσουν και να αποφασίσουν αν θέλουν να γίνουν δωρητές. Λίγα λεπτά πριν αρχίσει η διαδικασία, στο γραφείο της νεολαίας πολλοί είναι εκείνοι που παίρνουν τις διαπιστεύσεις τους. Ενώ άλλοι συγκεντρώνονται για να μπουν στην αίθουσα. Υπάρχει το εξής δίλημα: ή συνεχίζουμε την πορεία ανάπτυξης ή σταματάμε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής στην τηλεόραση του Αντένα και στην Ελιστάη. Ο Γιάννης Αντίπας, ο πολιτικός μας συντάκτης, την παρακολούθησε και θα μας πει τώρα τα κυριότερα σημεία. Γιάννη. Μαρία, ο κύριος Καραμαλής χρησιμοποίησε το σύνθημα «Χάσαμε χρόνια, χάσαμε ευκαιρίες, χάσαμε πόρους» και ζήτησε από τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος όπως επισήμανε σήμερα δήλωσε υπερήφανος για όσα έχουν γίνει, να απολογηθεί για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Σιμίτη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε σειραφή ασύνδετων προτάσεων το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε πρόχειρες τις προτάσεις του Γιώργου Παπανδρέου για ενοποίηση των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, αλλά και για την απαλλαγή καταβολής εισφορών για την πρόσληψη νέων. Από εκεί και πέρα, υπερασπίστηκε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ καλό. Παραδέχτηκε βέβαια ότι θα αυξηθεί η φορολογία των ρέπος και αντίθετα αρνήθηκε ότι θα αυξηθεί η φορολογία των ομολόγων. Ο κύριος Καραμαλής άφησε αιχμές για τη στάση των μέσων ενημέρωσης. Επισήμανε ότι είδε ίδια πρωτοσέλιδα ακριβώς για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε για σκάνδαλα και προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον εκλεγεί, θα επιδιώξει την απόδοση πολιτικών ευθυνών και αν χρειαστεί θα προχωρήσει και σε ακύρωση συμβάσεων. Ζήτησε τέλος το debate με τον Γιώργο Παπανδρέου και αμφισβήτησε τη διαδικασία εκλογής, λέγοντας ότι πρόκειται για ορισμό εφόσον είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Ήταν μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, θα έλεγα. Τώρα, Γιάννη, να επιστρέψουμε στις διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Το βάρος, τα βλέμματα στρέφονται στην ψηφοφορία της Κυριακής. Ο κύριος Παπανδρέου προγραμματίζει κάτι για αύριο, για την Κυριακή. Έχουμε πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις του. Μαρία, να πούμε καταρχάς ότι ο κύριος Παπανδρέου, στο επιτελείο του Γιώργου Παπανδρέου, επικρατεί ενθουσιασμός γιατί, όπως επισημαίνουν ο Υπουργός Εξωτερικών και νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε λίγες ώρες, απέδειξε την πολιτική του υπεροχή έναντι του Κώστα Καραμαλή. Έθεσε την ατζέντα, λένε χαρακτηριστικά, τη νέα ατζέντα απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει κολλημένη στα θέματα του παρελθόντος. Προσβλέπουν τώρα στη διαδικασία της Κυριακής, στη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών, ώστε το εγχείρημα που ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου να λάβει νέες διαστάσεις. Από εκεί και πέρα την Κυριακή, ο κύριος Παπανδρέου θα ασκήσει και αυτό το εκλογικό του δικαίωμα, θα μιλήσει μέσω δορυφορικής σύνδεσης σε Έλληνες που ζουν στην Κύπρο και το βράδυ θα πάει στη Χαρλάου Τρικούπη προκειμένου να γίνει η ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων της εκλογής. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ομιλία πάντως του Γιώργου Παπανδρέου στο έκτακτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για πρόγραμμα ευχολόγιο, έκανε λόγο ο Γιώργος Σουφλιάς, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Θάδρος Ρουσόπουλος, μίλησε για επαναφορά διαχωριστικών γραμμών. Ρωμαϊκή τελετή, χαρακτήρισε το συνέδριο η Αλέκα Παπαρίγαν. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος επέκρινε τα περί συμμετοχικής δημοκρατίας. Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παπανδρέου σήμερα ξέχασε το νέο ύφος που επαγγέλθηκε. Μίλησε με όρους διαχωριστικών γραμμών και επιτέθηκε εναντίον της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι μάλιστα πρωτοφανές ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί να γίνει πρωθυπουργός να επιτίθεται εναντίον ενός ανεξάρτητου θεσμικού οργάνου, συνταγματικά κατοχυρωμένου, και να χειροκροτείται από το συνέδριό του. Στις προγραμματικές εξαγγελίες του Γιώργου Παπανδρέου επικέντρωσε την κριτική του ο Γιώργος Σουφλιάς. Όταν προσπαθείς το παραπέντε να φτιάξεις ένα πρόγραμμα μόνο για προεκλογική